Καλησπέρα σας, κύριε Δούμα. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας και θα μας βοηθήσετε να καταλάβουμε πράγματα που, ή να κατανοήσουμε δηλαδή πράγματα που ίσως και να μην γνωρίζουμε, ίσως να έχουμε ελάχιστη ενημέρωση. Τι σημαίνει τώρα για αυτό, για το γήπεδο του ΠΑΟΚ, η χθεσινή εξέλιξη, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να αρχίσει τα έργα του νέου γήπεδου, τα περισσότερα. Τόσο απλά όπως το λέτε? Δεν θέλει, δεν έχει διαδικασίες, δεν χρειάζεται. Τα πάντα είναι πλέον επιτρεπτά. Μπορεί δηλαδή ο ΠΑΟΚ να διοδοτήσει ένα νέο γήπεδο στη θέση του παλιού. Να διοδοτήσει ένα νέο γήπεδο. Ήταν τόσο σημαντική δηλαδή, κύριε Δούμα, αυτή η υπογραφή που την περιμέναμε τόσο καιρό, καθυστερούσε, γραφειοκρατίες, υπήρχαν φωνές, αντιδράσεις. Τώρα έχουμε... Θα θυμάστε ότι η ΑΕΚ που δεν έκανε την ίδια διαδικασία ταλαιπωρείται πόσα χρόνια το έχει, μπορεί να θυμηθείτε? Όχι, δεν το έχω. Πολλά είναι πάντως, πολλά. 10, 12. Είναι δεκαετία, έχει φύγει η δεκαετία. Έχουμε ξεφύγει από τη δεκαετία, Την ΑΕΚ εννοείται ότι έχουμε φύγει τη δεκαετία. Ναι, ναι. Είναι πριν το 10 η υπόθεση ΑΕΚ. Εκεί τι κάναν λάθος, έτσι με μια κουβέντα, με μια λέξη? Δεν κάναν τίποτα λάθος εκεί. Απλώς δεν υπήρχε το κατάλληλο νομοθετικό εργαλείο ώστε να προχωρήσουν με αυτό για να μπορέσουν να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν οι άνθρωποι. Μάλιστα. Και εν πάση περιπτώσει αυτό που κάνουν δεν είναι αυτό που ενδεχομένως από την πρώτη αρχή θα θέλανε να κάνουν. Θα θέλανε να κάνουν και άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να μην τα... Όχι μπορεί, σίγουρα δεν τα υλοποιούν. Όχι, πέραν του γηπέδου. Ναι. Τώρα, κάτι που έχει τη δυνατότητα να το κάνει ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Αυτό θέλω. Τι δυνατότητες έχει ο ΠΑΟΚ από εδώ και στο εξής? Να κάνει ένα γήπεδο μαζί με εμπορικούς χώρους, μαζί με χώρους οι οποίοι θα έχουν φιλοξενία ομάδων πάντοτε, μαζί με αθλιατρικό κέντρο μέσα σε αυτές τις εγκαταστάσεις, μαζί με καταστήματα, μαζί με εστιατόρια, μαζί με μουσεία της ιστορίας του, όλα τα υπόλοιπα, όλα τα σύγχρονα πράγματα που βλέπουμε στα νέα γήπεδα του εξωτερικού. Στο παρελθόν τα έχουμε ξαναπεί, έχετε ξαναμιλήσει, σας έχω ξανακούσει εδώ στον Λίμπερο και μας είπατε πράγματα. Ναι, είχαμε μιλήσει μια φορά, αν δεν κάνω λάθος, για το γήπεδο του Άρη. Για το γήπεδο του Άρη και πιο παλιά για το γήπεδο του ΠΑΟΚ, νομίζω. Καλά, όχι μαζί. Ναι. Αλλά επειδή είστε. Λοιπόν, ταυτόχρονα είστε... ποτέ. Ναι. Ναι. Και ταυτόχρονα τι εννοείτε, για τα δύο γήπεδα ή ήταν μαζί? Ναι, ταυτόχρονα έχουμε μιλήσει και για τα δύο γήπεδα. Ωραία, τώρα ευκαιρία να το κάνουμε αυτό σήμερα, στη συνέχεια. Λοιπόν, ήσασταν επικεφαλής της ομάδας μελέτης για το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ. Η μελέτη στο χαρτί τι έγραφε? Για τη χωροθέτηση του νέου γήπεδου του ΠΑΟΚ. Ναι, για τη χωροθέτηση, δηλαδή, κάντε τα λίγο πιο... Το να μπορείς να κάνεις γήπεδο στην θέση που βρίσκεται το σημερινό γήπεδο. Τόσο απλά. Ναι. Και τι γήπεδο μπορεί να γίνει εκεί, κύριε Δούμα? Απλά πάλι και αυτό. Τι εννοείται τι γήπεδο? Τι γήπεδο, δηλαδή. Πόρτων θέσεων και τα λοιπά. Ναι, αθέσεων. Αυτό να το προσδιορίσουν οι μελέτες που θα κάνει τώρα ο ΠΑΟΚ. Τώρα θα ξεκινήσει φυσιολογικά. Ο ΠΑΟΚ μελέτες του ίδιου του γήπεδου. Τώρα 30 τόσων, παρακάτω 40, ξέρω εγώ, όπου βγάλει, ναι. Όπου βγει από αυτή τη μελέτη. Θα είναι... Η οποία τώρα ξεκινάει. Η τεχνική μελέτη του γήπεδου ξεκινάει τώρα. Ναι. Σε χώρους, επειδή θα μιλάμε για καινούργιο γήπεδο, ερώτηση πέμπτης, έκτης, δημοτικού είναι αυτή. Θα είναι πιο μεγάλο από αυτό που βλέπουμε τώρα εκεί, κύριε Δούμα? Θα έλεγα ότι θα είναι πιο λειτουργικό. Πιο μεγάλο δεν είναι υποχρεωτικό να γίνει ως γήπεδο. Α. Πιο λειτουργικό από αυτό το γήπεδο, πιο σύγχρονο, με όλες τις υπόλοιπες συνοδέες χρήσεις που σας ανέφερα, οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά στην καλή λειτουργία του. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι σε ένα γήπεδο σήμερα του εξωτερικού, ξεκινώντας να φύγεις για το γήπεδο, παίρνεις ένα μήνυμα από το γήπεδο ότι η θέση σου σε περιμένει και ότι στο κυλγείο είναι έτοιμος ο καφές και το σάντουιτς. Και μέσα στο εισιτήριο που έχεις κλείσει είναι και όλα αυτά και τους ειδοποιείς εσύ τι ώρα φτάνεις στη θέση σου, δεν κάθεται άλλο στη θέση σου, ούτε κυνηγάς να τη βρεις. Εννοείται. Και σε περιμένει και ο καφές και το σάντουιτς μαζί, αν έχεις τέτοιο deal. Με το οργανωτικό του γήπεδου. Ναι, μοιάζει με όνειρο αυτό. Και που μετά σου έχουν κλείσει ένα ραντεβού με τους φίλους σου στο εστιατόριο ή στο αναψυκτήριο, όπου στο τάδε τραπέζι που σε περιμένει και είναι δικό σου ή της παρέας σου,
κάθεσαι με τους φίλους και σχολιάζεις το ημίχρονο του αγώνα και όλα τα υπόλοιπα καλά αυτά. Έτσι περίπου λειτουργεί ένα σύγχρονο γήπεδο στο εξωτερικό. Yeah. Πέρα από τα δεδομένα τα τεχνικά του γήπεδου του ίδιου. Δηλαδή τι σημαίνει αγωνιστικός χώρος, τι σημαίνει προφύλαξη, τι σημαίνει παίκτες που δεν καλάνε τα πόδια τους επειδή παίζουν σε ένα τέτοιο. Τώρα βέβαια αυτό το έχουμε κατακτήσει σε αυτή τη χώρα. Ναι. Και όλα τα υπόλοιπα. Υπόγειους χώρους, αυτά που λέμε, πάρκινγκ και τα λοιπά, αυτά θα υπάρχουν, υπάρχει υπόγειοι δυνατότητα. Υπόγειοι χώροι πάρκινγκ θα υπάρχουν, δύο λεπτά. Η κύρια μετάβαση στο γήπεδο, πρακτικά, σε ένα βάθος χρόνου, όταν θα έχει ολοκληρωθεί το γήπεδο, στα επόμενα 2-3 χρόνια δηλαδή, που είναι το ελάχιστο που χρειάζεται για να γίνει τέτοιο γήπεδο, θα είναι με μέσα δημόσιας συγκοινωνίας, η κύρια μετάβαση. Ναι. Η κύρια μετάβαση. Προφανώς για κάποιους περιορισμένου αριθμού επισκέπτες, οι οποίοι είναι οι VIP συνείδητοι του γηπέδου, υπάρχουν υπόγειοι χωριστά. Με προλάβατε πριν από ένα λεπτάκι, γιατί είπατε ότι 2-3 χρόνια χρειάζεται για να γίνει γήπεδο, ενώ κατελάχιστον, την ερώτησή μου. Ναι. Κατελάχιστον. Ένα τεχνικό έργο αυτού του μεγέθους. Θέλει 2-3 χρόνια οπωσδήποτε. 2-3 χρόνια. Εσείς λέτε το καλύτερο σενάριο τώρα, έτσι, το πιο αισιόδοξο λέτε. Γιατί να μην είμαστε αισιόδοξοι στη ζωή μας, τι άλλο θέλουμε να ζήσουμε. Φυσικά, εγώ έχω μια ηλικία που ευτυχώς δεν έζησα το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. νομίζω ότι σχεδόν οτιδήποτε μετά που έχει συμβεί στη χώρα αυτή το έχω ζήσει. Γιατί να μην είμαι αισιόδοξος. Έτσι, μου αρέσει έτσι πως το λέτε. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, να πούμε κλείνοντας και για το project του γηπέδου του Άρη. Που έχετε... εκεί είναι το θέμα της αισιοδοξίας περισσότερο. Αυτό το λεπτό του ΠΑΟΚ έκλεισε ο κύκλος. Του ΠΑΟΚ, ναι. Έκλεισε. Τέλειωσε. Αυτό που ήταν να γίνει, έγινε. Από τη δική μου πλευρά, την πλευρά την κυβερνητική, έγινε. Ο ΠΑΟΚ, τι χρειάζεται, λεφτά και καλή διάθεση. Να κάνει κύπελλο. Αυτό είναι. Δηλαδή τώρα η σκυτάλη πήγε στα λεφτά και στην καλή διάθεση. Μόνο. Βέβαια. Άρα μιλάμε για τελική ευθεία. Αν ήταν στίβος, ας πούμε, και αν ήταν 400 μέτρα, δεν είπε τελική ευθεία. Να μην πω ότι είναι στο μετά τη βράβευση διάστημα. Ούτε καν έχει τελειώσει ο αγώνας για μένα. Τέλεια. Γι' αυτό σας κάλεσα, για να μας πείτε αυτά που ξέρετε παραπάνω. Να μην τα λέμε εμείς και δεξιά και αριστερά διάφορα που κατεβάζουμε από το κεφάλι μας. Για το γήπεδο του Άρη, γιατί. Εγώ θα έλεγα ότι για το γήπεδο του ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο από λεφτά, υγεία. Να έχουν οι άνθρωποι που θα ασχοληθούν με αυτό, προφανώς. Καλή διάθεση, σωστό προγραμματισμό και το γρηγορότερο δυνατόν είναι η ευχή μου να παίξω στο καινούριο του γήπεδο. Η ευχή μου δεν είναι για τον ΠΑΟΚ βέβαια μόνο, είναι για τη Θεσσαλονίκη να αποκτήσει ένα καινούριο γήπεδο ναι. Σε μια συνολικά αναπλασμένη περιοχή που είναι η πρώην Αλάνα της Τούμπας, που η όλη περιοχή θα αλλάξει. Λόγω του νέου γηπέδου, με τις υπογειοποιήσεις, με τις αρχιτεκτονικές του νέου γηπέδου κτλ. Θα είναι κάτι που δεν θα έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπουμε σήμερα. Πραγματικά, όποια αρχιτεκτονική και να επιλέξουμε, θα είναι κάτι το διαφορετικό από αυτό που θα βλέπουμε σήμερα. Βέβαια. Σε μια Θεσσαλονίκη που θα έχει γράψει ένα καινούριο γήπεδο στη χώρα. Φαντάζεστε θα είναι το δεύτερο, θεωρητικά, το τρίτο. Καινούργιο. Αν πούμε ότι το πρώτο καινούργιο που βλέπουμε είναι τη ΑΕΚ, ναι. Θα το δούμε το καλοκαίρι να λειτουργεί. Ναι. Το δεύτερο θα συναγωνιστεί, φαντάζομαι, ποιο θα προλάβει εκ των δύο να το υλοποιήσει, ο ΠΑΟΚ ή ο Παναθηναϊκός. Γιατί περίπου ξεκινάνε μαζί στο να κάνουν το γήπεδο. Α, είναι και ο Παναθηναϊκός. Άρα δεν είναι λίγο πράγμα. Ο Άρης. Ο Άρης έπεται σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι πάρα πολύ πίσω, ναι. Αλλά είναι πίσω όπως και να είναι. Είναι πίσω. Δεν έχει την ωριμότητα. Δεν έχει την ωριμότητα που έχει. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να ξεκινήσει, σας λέω, από αύριο το πρωί να βγάλει τις μελέτες του και να βγάλει την οικοδομική του άδεια ενδεχομένως μέχρι το τέλος του χρόνου, άντε στις αρχές του 23 και αρχίζει να σκάβει. Ο Άρης δεν είναι σε αυτή την κατάσταση. Μην ξεχνάτε ότι αυτό το πράγμα στον ΠΑΟΚ ξεκίνησε την άνοιξη του 19. Ναι. Άνοιξη 19. Εντάξει. Δεν άρχισε. Τρία χρονάκια. Ας το πούμε ότι είναι τρία χρόνια. Ναι. Εντάξει, γιατί ήταν και περίοδος λιγάκι μυστήρια. Με τον COVID, ναι, με τα lockdown, ναι, έτσι, με όλα αυτά που υπήρχαν. Δεν είναι συνηθισμένες μέρες, αλλά δεν θεωρείται εργοπορία όμως αυτό το πράγμα. Όχι, είναι όχι. Φυσιολογικά αυτά τα πράγματα για το επίπεδο λειτουργίας της χώρας. Δεν γίνονται από τη μια μέρα στην άλλη. Ο Άρης θα έρθει δύο χρόνια πίσω, να είναι χρόνο πίσω από αυτό, από εκεί γύρω. Α, ναι. Τόσο πίσω είναι. Δεν είναι πολύ αυτό το τόσο πίσω.
Ο Άρης λοιπόν αυτή τη στιγμή, για να πάμε στο αισιόδοξο μέρος, ναι, περιμένει ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα που είναι η παραχώρηση του νέου χώρου να γίνει από την πλευρά της πολιτείας. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα και το κυριότερο που πρόκειται να γίνει. Δηλαδή να δώσει... Αυτό ναι, θα έλεγα ότι πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρωθεί, ξέρω εγώ, πριν τελειώσει το καλοκαίρι. Ναι. Από εκεί και πέρα η διαδικασία του Άρη θα ξεκινήσει με πολύ γοργό ρυθμό, είναι έτοιμες όλες οι μελέτες και θέλω να πιστεύω ότι από την ώρα που θα γίνει αυτή η παραχώρηση και με τον τρόπο που θα περιγράφεται τι δικαιώματα έχει ο Άρης και τι δικαιώματα θα έχει ο επενδυτής, τον οποίο ο Άρης θα βάλει μέσα στο παιχνίδι για να κάνει το νέο γήπεδο με τα ανταλλάγματα που θα του δώσει, θέλω να πιστεύω ότι μέχρι το 25 θα μπορεί να έχουν ξεκινήσει τα έργα στο νέο γήπεδο του Άρη. Μέχρι το 25. Α. Ναι. Μάλιστα. Το αισιόδοξο. Τι λέτε. Το δεν αισιόδοξο. Το προλαβαίνουμε. Σας ακούω να απογοητεύεστε. Όχι, γιατί επειδή ξεκινήσατε, μπήκατε να οδηγήσετε το αισιόδοξο σενάριο, εγώ συνοδηγός, και μου είπατε 25 στο τέλος και ένιωσα σαν να πάθαμε λάστιχο στην Εθνική. Τι σχέση έχει αυτό. Πηγαίνοντας για την Αθήνα, πόσο κάνει να αλλάξει ένα λάστιχο μισή ώρα. Μα ξέρεις, μέχρι να έρθει η οδική, γιατί εγώ δεν νιώθω γι' αυτό. Εσείς δεν ξέρω, ξέρετε. Εντάξει, αν ξέρεις, θεωρώ ότι είναι ένας καφές παραπάνω, τίποτα περισσότερο. Ναι. Υπάρχει, με ρωτάνε φίλοι ακροατές. Μην είσαι απεσιόδοξη με τέτοια χρονικά διαστήματα. Δεν είμαι. Γιατί αν τα περιγράψει κανείς με την πραγματικότητα περισσότερο στο απεσιόδοξο, θα έβαζε και μηδενικά σε αυτούς τους χρόνους μετά. Στους αντίστοιχους χρόνους θα βάζει και ένα μηδέν ακόμη. Δηλαδή σε 2 χρόνια, σε 20 χρόνια. Κάπως έτσι. Σωστά. Τελευταίο. Θεωρώ ότι το 25 είναι ένα εφικτό στόχος να έχουν ξεκινήσει τα έργα του νέου γηπέδου. Φιλτράρω τα μηνύματα. Δεν είναι μακριά το 25, είναι σε 2-2,5 χρόνια. Ναι, το ξέρω. Το ξέρω. Δεν είναι εύκολο να λύσεις όλα αυτά τα ζητήματα, να έχεις βρει επενδυτή για ένα project το οποίο θα φτάσει στα 200 εκατομμύρια. Δεν είναι λίγα. Δεν είναι δηλαδή κάτι. Θέλουμε να πάρουμε ένα σπίτι. Είδαμε 10 εργολάβους, το κλείσαμε και το αγοράσαμε. Δεν είναι έτσι. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Έχει αρκετές διαδικασίες. Όπως το λέτε. Τελευταία ερώτηση προέρχεται. Έχω φιλτράρει αρκετές ερωτήσεις που ήρθαν ακροατών την ώρα που μιλάμε. Έχω φιλτράρει μία. Yeah. Θέλω να σας την πω, να σας την περάσω. Αν υπάρχει περίπτωση, με ρωτάει ένας φίλος ακροατής, το προεδρικό διάταγμα να έχει κάποια ασάφεια ή να μην περιλαμβάνει κάποια βασικά πράγματα, γεγονός που θα πάει πίσω τη διαδικασία. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Όχι, Το προεδρικό διάταγμα είναι ξεκάθαρο, είναι σαφές και γιατί πάω πάντοτε μιλάμε το προεδρικό διάταγμα. Βεβαίως. Δεν έχει καμία ασάφεια και τίποτα, ούτε είχε ποτέ θέματα ασαφιών, ούτε θέματα που θα μπορούσαν να προβληματίσουν. Μάλιστα. Ίσα για αυτόν τον λόγο έγινε, για να μην έχει ασάφειες. Δεν υπάρχουν προεδρικά διατάγματα με ασάφειες, σκέφτεται. Δεν υπάρχουν. Ή που αφήνουν πράγματα χωρίς να τα έχουν επιλύσει. Αυτός είναι ο ρόλος τους. Δεν υπάρχουν προεδρικά διατάγματα με ασάφειες, είπατε. Έτσι κρατάω αυτό. Βέβαια. Διότι είναι επισφαλή από εκεί και πέρα. Σημαίνει ότι μπορεί οποιοδήποτε να τα προσβάλλει. Και δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο εδώ, σε αυτή την περίπτωση. Μάλιστα. Δεν αφήνει κανείς να γίνει κάτι τέτοιο, λέω. Άρα θα έχει ο ΠΑΟ. Έχει ο ΠΑΟ. Δεν ξέρουμε τον αριθμό ακόμη του ΦΕΚ, αλλά θα το μάθουμε σύντομα, φαντάζομαι, τις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Ένα προεδρικό διάταγμα το οποίο του επιτρέπει να κάνει ένα νέο γήπεδο με όλους τους υπόλοιπους χώρους που σας περιέγραψα, στην θέση της Αλάνας, της Τούμπας, αναπλάθοντας μαζί με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και την Περιφέρεια, στον καθένα με τον ρόλο τους, όχι με δαπάνες του ΠΑΟΚ προφανώς, γιατί εκεί μπορεί να υπάρχουν. Να είναι η πηγή της ερώτησης, να γίνει μια νέα περιοχή της Θεσσαλονίκης των επόμενων δεκαετιών. Μάλιστα. Λοιπόν, μα τα γύρω-γύρω δεν είναι δεδομένο ότι θα τα αναλάβει ο Δήμος και η Περιφέρεια. Δεδομένο. Το σας είπα. Ναι, γιατί δεν το κατάλαβα. Οτιδήποτε δεν αφορά το γήπεδο δεν είναι δουλειά ή δαπάνη του ΠΑΟΚ. Απλά πράγματα. Δεν ήταν και ποτέ υποχρέωσή του. Το ΠΑΟΚ θα πληρώσει ό,τι έχει να κάνει με το γήπεδό του. Έτσι. Κύριε Δούμα, όλα τα υπόλοιπα είναι δημόσιο έργο και τα πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Με όποιον τρόπο, είτε λέγεται Δήμος, είτε λέγεται Περιφέρεια, άλλωστε τις εξαγγελίες τις έχετε ακούσει. Και του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη.
ναι, για αυτά βέβαια, τα θέματα. Βέβαια, βέβαια. Ο Δήμαρχος μίλησε χθες. Οι άνθρωποι το έχουν ξεκαθαρίσει ήτανε με τον πιο έτσι απλό και απλοϊκό τρόπο. Ακριβώς. Τα έργα αυτά είναι δαπάνη δικιά τους και θα γίνουν στην ώρα τους όταν είναι σε συνεργασία εννοείται με, με τις κατασκευές που θα κάνει ο ΠΑΟΚ στο δικό του χώρο. Αυτό και τον ακούσαμε χθες στο Δήμαρχο εδώ στο Λίμπερο και, ήταν, και τα διευκρίνησε όλα. Μα και ο Περιφερειάρχης ειδικά για κάποια θέματα που αφορούν αυτόνα έχει πει ότι θα προβλέπει στο καινούριο ΕΣΠΑ της περιφέρειας αντίστοιχα κονδύλια και για την ολοκλήρωση των έργων γύρω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ αλλά αντίστοιχα και από το γήπεδο του Άρη. Διότι είναι μέσα στην ίδια περίοδο κατά το ΕΣΠΑ. Ναι, ναι. Στην περίοδο 21-27. Άρα έχουν προβλεφθεί και δεν υπάρχει ούτε ασάφεια ούτε τίποτα. Έτσι. Δεν είναι ξεκάθαρα μόνο. Κύριε Δούμα. Είπαμε λεφτά, υγεία και καλή διάθεση. και θα δούμε και τα δύο γήπεδα στην πόλη. Φανταστείτε να το δούμε αυτό. Δεν θα το πιστεύουμε. Γιατί όχι. Δεν θα το πιστεύουμε. Θα ξημερώνουμε έξω από τα γήπεδα, θα τα κοιτάμε και δεν θα πιστεύουμε ότι έγινε κάτι τέτοιο στη Θεσσαλονίκη. Φοβερό. Α, εγώ ελπίζω να μην ξημερώνουμε έξω από τα γήπεδα, αλλά να τα επισκεπτόμαστε κιόλας. Καλά, να τα επισκεπτόμαστε. Να παρακολουθούμε και αγώνες μέσα, να έχουμε θέσεις στα γήπεδα αυτά, να ζούμε μέσα σε αυτά. Διότι θα είναι ένα κομμάτι της επόμενης Θεσσαλονίκης. Τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, τα τέτοια μου, όλοι θα ζήσουν με αυτό το πράγμα και θα είναι παλαιστικής για αυτό. Τέλεια. Ό,τι δεν ζήσαμε εμείς, ό,τι στερηθήκαμε εμείς. Λοιπόν, κύριε Δούμα, σας ευχαριστώ πολύ. Θα χρησιμοποιήσω στον επίλογο μια έκφραση που μου αρέσει και τη χρησιμοποιώ συνέχεια σε εκπομπές μου. Με κάνατε σοφότερο με τις τοποθετήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά.